Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο γήπεδο Μαζαράκης για την τρίτη στροφή του Μπασκετάκι Cup. Οι αντίπαλες ομάδες είναι οι Titans και οι Lasers. Όπου να είναι θα ξεκινήσει και το παιχνίδι μας. Νομίζω ότι οι Lasers έχουν ρεκόρ 2-0. Και τους Titans να έχουν μία νίκη και μία ήττα. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι μας. Και ξεκίνησε το παιχνίδι μας. Τους Titans να βρίσκονται στην επίθεση, να στοχούν στην πρώτη επίθεση. Και με τον Δέλη οι Lasers θα κάνουν με τη σειρά τους την πρώτη τους επίθεση. Σεζόν είναι οι Titans. Ο Χάκης θα δώσει την μπάλα στον Ασημωμίτη, ο οποίος θα ανοίξει το σκορ 2-0 ή 0-2 αν θέλετε. Ήταν τώρα αλλάζουν την μπάλα στην περιφέρεια. Όπως θα κάνει το λάθος με τον Μοσχάκη να κλέβει την μπάλα και να περιμένει τους συμπαίκτες του. Βελής, Παπαθωμάς θα διεισδύσει, Μοσχάκης το σκέφτεται, Παπαθωμάς πάλι, περιφέρειο Βελής, Σημωμίτης, ωραία κίνηση. 0-4 ή 4-0 αν θέλετε. Και Πόγκας. Πόγκας, ο Πίστης. Ο Μιχάκης, ο Απόστολος, δεν θα κάνει καλό σουτ. Και ο Βελής θα κάνει την baseball πάσα για τον Παπαθωμά. Ο Παπαθωμάς περιμένει και τους συμπαίκτες του. Βελής πάλι στην περιφέρεια, Παπαθωμάς στην κορυφή, θα σουτάρει, θα αστοχίσει και ο Πόγκας προσπαθεί να τρέξει τον εχνιδιασμό, θα κάνει το floater και θα ευστοχίσει ο Πόγκας. Πρώτο καλάθι για τους Titans, 2-4. Πάντα στη ζωνή οι Titans, ο Παπαθωμάς, ο Αντωνακόπουλος, ο Βελής. Κόπησε το στάρι, θα το στάρι για 3. Αστοχή. Επάνω το. Καρατσόλης πήρε το rebound. Ο Πόγκας, Καρατσόλης. Διάφορο νομίζω λίγο. Ασημωμίτης το rebound. Ωραία πάσα στον Αντωνακόπουλο. Θα στοχίσουν να στοχίσουν θεωρητικά εύκολο σουτ. Και ο Πόγκας τώρα. Θα περάσει όμως, δεν καταφέρει να πει το καλάθι. Οι Lasers προτιμούν τον αγωνισμό καθώς είναι μόλις 6 για το παιχνίδι. Είναι άστοχος ο Σημωμίτης και θα ήταν τώρα στον εχνιδιασμό. Ο Παντελής, ο Στοχή. Ο Παθωμάς, ο Συνδυασμό. Τον Ακόμπης είναι μόνος στο σπάρι. Ο Σκάκης όμως δεν θα αντιστάσει. Airball. Και ο Πόγκας λέει το σύστημα για τους Titans. Κάκης. Πίστης, ο Πόγκας. Κάνει το floater, αστοχή, Παπαθωμάς το rebound.
τρεις οβελείς, θα φτωχίσει, ο Τονακόπουλος προλαβαίνει. Πήρε το εξωτικό rebound. Παπαδομάστρο, τι θα σκεφτεί. Κάνει λάθος. Μπόγκας είναι στον ενδιασμό. Κάνει ωραία assist και ο Μιχάκης. Θα ευστοχίσει. Στόλις ήταν αυτός και 4-4. Ο Βελής για 3. Αστοχή. Θετικό λιμπάντο από τον Ασημωμίτη. Μιχάκης ο Παντελής. Δεν θα τη δώσει στον αδερφό του. Θα πετύχει όμως το καλάθι. 6-4. Να η ανατροπή για τους Titans. Συνεχίζουμε στην ζώνη Titans. Κλέψουμε από τον Μιχάκη. Ο Παντελή ο Πόγκας. Δεν θα δώσει σωστά στον συμπέκτη του. Συνεχίστη. Όμως η μπάλα παραμένει για τους, για τους Titans. Και θα πετύχει εδώ το καλάθι. Ο Καρατσόλης. Έχουμε το πίστης και έχουμε το 8-4. Λέιζερς τώρα στην επίθεση. Καλάθι. Όχι, δεν θα μπει από τον Ασημωμίτη. Θα κερδίσει το φάουλ και το δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ασημωμίτης, εύστοχος πολύ πολύ. Έστοχος και στη δεύτερη. Μιχάκης προς την αυρία οργάνωση την άμυνα των τον Titan, δεν θα τα καταφέρει όμως. Μιχάκης, ο Μόγκας. Τελειώνει η επίθεση. Γυρίζει, δεν θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Ο Πίστης και ο Παπαθωμάς για τους Blazers. Ο Σκάκης. Ωραία πάσα για τον Ασημωμίτη. Χάνει όμως το εύκολο καλάθι. Θα σηκωθεί ξανά. Θα στοχίσει εκ νέου. Το Πόγκας τώρα θα τη διώξει να σπρώξει η ομάδα του στον εφηδιασμό. Πήγε να κάνει μια laser πάσα ο Μιχάκης. Ο Αποστόλης όμως δεν θα τα καταφέρει. Κάνει λάθος. Ο Παπαθωμάς από τη γωνία θα σουτάρει, θα στοχίσει. Κάκης τώρα. Μόγκας λέει το σύστημα. 8-6 το σκορ με 3 λεπτά για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Καρατσόλης, άσκοφος για 3. Κάντε ένα ακόμη σπίρετο rebound. Τελείς, θα κάνει λάθος. Μιχάκης ο Αποστόλης. Θα τελειώσει μόνος του. Θα τελειώσει μόνος του, αλλά δεν θα ευστοχίσει. Παπαθωμάς. Μόνος του και αυτός αστοχεί. Ασημωμίτης πήρε το επιθετικό rebound. Τσαπατσούλικα τα τελειώματα και των δύο ομάδων. Ο Παθωμάς με δυναμικό πάτημα θα τελειώσει τη φάση και θα ισοπαρίσει 8-8. Καιρό έχουμε να δούμε ένα καλάθι γύρω στα στα 2 με 3 λεπτά έχουμε να δούμε καλάθι. Βιαστική επίθεση εδώ από τον Πόγκα. Βελής anti-baseball πάσα. Ο Παθωμάς για την ασίστ για τον Αντωνακόπουλο θα τελειώσει τη φάση 18.
και time out για τους Titans, από ό,τι καταλαβαίνω. Time out, θα είμαστε ξανά κοντά σας. Συνεχίζει το παιχνίδι μας. Στην επίθεση είναι οι Titans με τον Ηλιαδάκη, τον Γιάννη. Μιχάκης ο Αποστόλης για 3, αστοχός, rebound από τους Blazers, baseball πάσα, κουβελή για τον Μοσχάκη, ο οποίος θα προλάβει όμως, θα κάνει το λάθος. Μιχάκης τώρα, αστοχός, ο παίχτης των Titans και συγκεκριμένα Καρατσόλης, ο οποίος θα κάνει το 10-10. Θελής τώρα, πάρει την προσπάθεια και θα στοχίσει με ταμπλό, 10-12. Και στην επίθεση οι Titans. Ιαδάκης, στους δύο πόντων. Γιάννης ήταν άστοχος. Και ο Γιώργος Μοσχάκης τώρα. Είναι στον Ασημωμίτη, θα κάνει τη reverse. Ωραία προσπάθεια, αλλά η μπάλα δεν κάνει το χατήρι. Titans στην επίθεση, λάθος. Στις 4 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου, πολύ γρήγορο το παιχνίδι. Και βιαστικό θα μπορούσε να το αποκαλέσει κάποιος. Παπαθωμάς. Να κόβει στο στάρι. Ο Σχάκης θα σουτάρει, θα στοχίσει. Ένα ακόμα 9 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Δεν θα μπορέσουν να κάνουν επίθεση Titans. 10-12 λοιπόν, προβάδισμα για τους Blazers. Σε λίγο πάλι κοντά σας, την περιγραφή του δευτερού δεκαλέπτου. Είμαστε ξανά κοντά σας για την περιγραφή της δεύτερης περίοδου. Το μάθος των Titan με τους Blazers για την τρίτη στροφή του μπασκετάκι Cup. Βελής τώρα έχει την μπάλα. Έστοχοι Blazers στην πρώτη επίθεση. 10-14, Μιχάκης τώρα, Ηλιαδάκης ο Γιάννης. Σουτάρει ο Μούρτος με το που μπήκε στο παιχνίδι, θα στοχίσει, βελεί στο rebound. Συνομίτης, ο Μοσχάκης. Λάθος από τους Blazers και ο Μούρτος τώρα στον ευνηδιασμό. Μπάτσικος, Ηλιαδάκης για 3, μέσα! Πρώτο τρίποντο στο παιχνίδι μας, 13-14. Ο Κόπουλος, ο Βελής. Πολλές πάσεις στην περιφέρεια για τους Lasers. Θα γίνει το λάθος. Τελικά θα γίνει το λάθος. Σε συνδυασμό οι Titans. Λάθος πάσα όμως. Ευκαιρία ήταν εδώ. Καταφύλλο έκανε το λάθος και ο Βελής ξανά για λογαριασμό των Blazers. Πάσαμε ρίσκο, λάθος από τον Μοσχάκη. Μηδιασμός τώρα για τους Titans. Με κάλλο θεωρητικά εύκολο καλάθι οι Titans. Μιχάκης, ο Μούρτος από την άλλη γωνία τώρα. Άστομα στο πάλι. Πάω από τον Χατζάρα και οι Blazers είναι πάλι στην επίθεση. Μοσχάκης, πάλι άστοχος, Ηλιαδάκης, ωραία. Τρίπλα πίσω από την πλάτη, Μούρτος, το lay-up, αστοχή. Πολλά τα χαμένα lay-up για τους Titans, θα έχουμε χάσει νομίζω
2-3 πολύ καλές ευκαιρίες. Τάπα εδώ από τον Ηλιαδάκη, πάνω στον Ασημωμίτη, εντυπωσιακή φάση. Και ο Μιχάκης ο Παντελής θα κερδίσει τον φάουλ. Ο Αποστόλης, με συγχωρείτε. Του μπερδεύω, είναι δίδυμη. Άστοχος ξανά ο Μούρτος. Δεν έχει πει αυτός στο παιχνίδι. Αντωνακόπουλος. Θα γίνει ξανά το λάθος για τους Blazers. Που κερδίζει ο Μιχάκη, όχι, μάλλον κάνει λάθος. Και στην επίθεση ξανά οι Blazers. Γίνει ξανά το λάθος για τους Blazers. Ο Κάκης ο Στόλης θα προλάβει. Πολλές λάθος πάσες. Για τρεις. Θετικό ριμπάλ από τον Ηλιαδάκη. Καλά από τους Titans, αρκετά τα λάθη στις πάσες. Βελής για τρεις, χωρίς να το πολύ σκεφτεί, αστοχός. Και στην επίθεση ξανά οι Titans. Δεν θα καταφέρουν πάλι να σκοράρουνε. Δελής τώρα με την μπάλα. Ατζάρας, Δελής, ξανά για τρεις ο Δελής. Δεν είναι καλό το σουτ. Σιμωμίτς όμως απάντησε το rebound, αστοχή. Ξανά επιθετικό ριμπάλ από τον Χατζάρα αυτή τη φορά. Βελής ξανά για σου τριών πόντων. Πολύ αστοχό. Και ο Χατζάρας δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Το 13-14 παραμένει. Και ουσιαστικά το σκόρ είναι σαν να είναι 3-2 για τους Titans σε αυτή την περίοδο. Ηλιαδάκης για 3. Ξανά ευστοχός. Δεύτερο τρίποντο για τον Ηλιαδάκη, 16-14. Είναι ο μόνος που σκοράρει από τους Titans σε αυτή την περίοδο. Σιμωμίτης, ωραίο καλάθι, ωραίο χουφ, 16-16. Τον Μούρτο δεν θα καταφέρει όμως πίστης να πετύχει το καλάθι. Ο Βελής, δύσκολη προσπάθεια. Μοστάκης, Σαφομίτης κλεισμένος τώρα. Δίνει τον Μοστάκη, σπάρει για τρεις. Σπάρει για τρεις, μέσα. 16-19. Να πω άναψε λίγο το παιχνίδι. Πίστης
τώρα. Λιαδάκης, ο Γιάννης ξανά για τρεις, άστοχος, πίστη στο rebound, δύναμη. Γιάννη, το καλάθι όμως θα κερδίσει το φάουλ. Δύο βολές. Στη δεύτερη 17-18 το σκορ. Λύση θα χάσει την μπάλα. Ο Μούρτος θα κερδίσει την μπάλα. Μούρτος ξανά, λάθος όμως από τον Πόγκα. Παπαθωμάς. Ωραία πάσα από τον Χατζάρα από τον Παθωμά και θα κερδίσει και το φάουλ. Γκολ φάουλ ουσιαστικά. 17-20. Πολύ όμορφη συνεργασία, πολύ όμορφη ενέργεια. Βελής, εύστοχος ο Βελής, 17-23, θα είναι ένα μικρό σερί από τους Λέιζες που ξεμακραίνουν. Λιαδάκης, ο Πίσης θα διατηρήσει την μπάλα, Πόγκα στην περιφέρεια, δύσκολο σούτ, άστοχο, θα βρει καθόλου το χάνει, 17-23 το σκορ. Και έχουμε το και έχουμε time out για τους Titans. Επιστρέφουμε σε λίγο. Στρέψαμε στο παιχνίδι μας με τον Βελή κλασικά να κατεβάει την μπάλα. Ο Βελής δεν νομίζω να βγει. Μάλλον θα παίξει 40 λεπτά σήμερα. Παπαθωμάς για 3, άστοχος. Μομίτη. Θα σώσει την κατοχή για την ομάδα του. Ζάρας, Βελής, θα σηκωθεί για 3. Πάλι δεν του κάνει το καθήρι, Ασημωμίτης όμως σηκωθεί, πάρει το rebound. Ωραίο καλάθι, 17-25 για τους Λέιζες που ξεμακραίνουνε. Λίγο λάθος εδώ από τον Πόγκα. Ωραίο καλάθι εδώ. Φιλική ενέργεια από τον Πίστη. 19-25 ξεκολλάνε κάπως οι Titans. Σιμωμίτς εδώ κάνε προσπίση όμως τελικά ήδη δεν σκεφάσαν ότι ήταν και έκανε βήματα. Λιαδάκης, ο Γιάννης καλάθι και φάουλ. Πολύ όμορφη προσπάθεια με πείσμα που η Αδάξη θα πετύχει το καλάθι.
Να, ένα μικρό σερί για τους Titans, 4-0 και τώρα θα γίνει 5-0. 22-25. Τώρα βγαίνει ο Λιαδάκης και στη θέση του μπήκε ο Καρατσόλης. Και στα κόψη ωραία, όμως δεν αποτέχει το καλάθι. Λάθος από τον Καρατσόλη, νομίζω βιάστηκε και παραμένει το 22-25. Ο Πατωμάς τώρα λέει την μπάλα με το Βελί στην περιφέρεια. Κάκης προσποιείται, Βελής, κερδίσει το φάουλ, νομίζω ο Χατζάρας κερδίσει το φάουλ. Από τον... Αν είδα καλά, τον Τεταφύλου, ο Σκάκης, ο Παπαθωμάς. Χατζάρας, να παίξει με πλάτη, ο Παθωμάς για τρεις. Εκεί, Παπαθωμάς πήρε το επιθετικό. Λίγο έλειψε να πετύχει. Όχι, έκανε βήματα τελικά. 58 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Αντέχουν οι λέιζες των 6 παιχτών. Για να δούμε για πόσο. Πάρει την μπάλα κάτω από το καλάθι. Ο Καρατσόλης, ο οποίος θα έχει δικαίωμα για δύο βολές, καθώς είναι το πέμπτο μαδικό των λέιζερς. Καρατσόλης, μειώνει 23-25. Μουσική 24-25. 7-0 σε ρίγια τους Titans. Καρατσόλης, σούτ από μέση απόσταση, αστοχή, κακός εμπνευδιασμός. Τώρα είναι η σειρά των Lasers. Τον ακόμη δεν καταφέρει να πετύχει το καλάθι. 15 δευτερόλεπτα έμειναν για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Πίστης ο Μούρτος. Ωραίο το give and go. Χάνει πολύ εύκολο το καλάθι ο Πίστης. Και το πρώτο ημίχρονο θα τελειώσει με 24-25 για την ομάδα των Lasers. Σε λίγο θα είμαστε κοντά σας για την περιγραφή του δεύτερου ημίχρονου. Καλησπέρα σας και πάλι είμαστε εδώ από το γήπεδο στο γήπεδο του Περιστερίου στο Μαζαράκι να περιγράψουμε και το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης των Lasers με τους Titans. Παπαθωμάς. Σιμονίτης, αστοχή, Λιαδάκης το rebound. Ο Μιχάκης, ο Γλαράκης, η Λιαδάκης για τρεις. Το ζόρι αυτή στην μπάλα. Ο Σχάκης στην κορυφή για τους Blazers. Βελής. Πρέπει να παίξει το πικ με τον Ασημονίτη, θα γίνει το λάθος. Κάνει εδώ το λάθος όμως ο Μιχάκης. Ο Παντελής, ο Παπαθωμάς. Δεν βλέπουμε καλό μπάσκετ στην αρχή της. Καλέπτου.
Εδώ όμως θα τελειώσει τη φάση ο Ασημωμίτης με αρκετό δυναμισμό και ανοίγει το σκορ στο δεύτερο ημίχρονο, 24-27. Λιαδάκης, ωραία lay-up, Γιάννης, πολύ ωραία εξάτος, οπότε μένει. Και Βελής. Μακόπουλος, Βελής. Γυρίζει ο Σημωμίτης, ωραίο hook, πάρα πολύ ωραίο hook. Νομίζω δεν έχει αντίπαλο ο Σημωμίτης. Γενικότερα οι ψηλοί των Titans δεν έχουν το ύψος και τη δύναμη για να σταματήσουν τους Ασημωμίτη Χατζάρα. Ο Μπάτσικος και Βελής τώρα. Αργά, αργά είναι οι Blazers, καθώς είναι και λίγοι. Λίγο έλειψε να γίνει το λάθος όμως. Η κατοχή παραμένει στους Blazers. Ο Σχάκης, ο Σπίση. Και η ενεργία κακή επίσης από τους Blazers εδώ. Μιχάκης θα περάσει, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Μιχάκης ο Αποστόλης ήταν αυτός, 28-29. Καλά κρατεί το ντέρμπι. Σημωμίτης. Τράει. Μετράει το καλάθι. 28-31. Και στην συμπληρωματική βολή και ο Γλαράκης για τους Titans. Θα διεισδύσει, θα περάσει, θα πήρε το καλάθι. Βελής πήρε το rebound. Και κατοχή για τους Lasers. Λάψω εδώ από τον Βελή, καλή άμυνα από τον Γλαράκη, καλή πίεση του Ηλιαδάκης. Εντυπωσιακό καλάθι από τον Γιάννη τον Ηλιαδάκη. Ο μας Αντωνακόπουλος, το σκορ είναι 30-32, Μοσχάκης για 3. Μεγάλο καλάθι, 30-35. Για λογαριασμό των Lasers και ο Μιχάκης Παντελής. Λεδάκης εδώ, Γιάννης χάσει την μπάλα. Η κατοχή όμως παραμένει για τους Titans. Μιχάκης το κοστάρι, τελειώνει ο χρόνος. Αστοχός Βελής το rebound και ηρεμεί το παιχνίδι. Βελής έδωσε για τον Ασημωμίτη, πήγε το pick and roll όμως πάλι δεν κατέληξε το καλάθι. Μπαμπάτσικος σηκωθεί για 3. Σκορχή. Ασημωμίτης κάνει μεγάλη δουλειά στην δομιά των λεπτών rebound. Περνάει ο Βελής, στοχή 30-37 και κατευθείαν time out για τους Titans, καθώς βλέπουν τη διαφορά να μεγαλώνει. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι μας, μετά το time out των Titans. Βγήκε το σύστημα, Μιχάκης. Ο Βελής έκανε το σούτ όμως, το δεν βρήκε στόχο και παραμένει το 30-37 για τους Blazers. Ο Νακόπουλος, Παπαχωμάς. Κλείνεται, ο Πόγκας θα καταλάβει τη σκέψη του όμως. Δεν θα καταφέρει να την κλέψει, διπλή τρίπλα από τον Μοσχάκη. Και η κατοχή περνάει για τους Titans. Αφή.
από τους Titans και θα καταφέρουν να μειώσουν τη διαφορά. Βελής τώρα. Περάσει ωραία ο Σιμωμίτης, κερδίζει το φάουλ. Ψάχνει για κάποιο συμπέκτη, δεν βρίσκει. Πάρει το ίδιο στο σούτ, όχι. Θα δώσει ωραία πάση στο Μοχάκι, όμως θα τελειώσει ο χρόνος. Και οι Titans έχουν ευκαιρία για να μειώσουν. Και η μπάλα είναι στα χέρια του Μούρτου. Ο Μούρτου δεν έχει πει στο μάτς, όπως ούτε και ο Πόγκας. Μούρτος για τρεις, αστοχή, ασημωμίτης. Δεν αφήνει κανένα rebound να φύγει από τα χέρια του. Παπαθωμάς τώρα. Για τρεις ο Παπαθωμάς, μέσα. 30-40. Η μεγαλύτερη διαφορά για τους Blazers στο παιχνίδι. Κάνει πιρουέτα, θα γίνει το λάθος και αδιαθλητικό φάουλ από τον Μιχάκη πάνω στον Παπαθωμά, όπως έδειξαν οι ρέφερ. Νομίζω είναι σωστή η απόφαση. Και time out για τους Titans για να αλλάξουν κάτι, ώστε να σταματήσουν κάπως την καλή φόρμα των Blazers. Ο Παθωμάς είναι στις ελευθερές βολές, στοχή στην πρώτη και ανεβάζει το δίκτυο της διαφοράς στους 11 πόντους. 30-42. Μουστάκης θα βρει τον Βελί που έκοψε, όμως θα ξαγάσει ένα εύκολο καλάθι. Ο Γλαράκης τρέχει, είπας και προλάβει να βγάζει την άνοιγμα των Blazers. Για τρεις Πόγκας, στοχή. Μουστάκης στο rebound. Λάθος από τον Βελί. Σίγουρα και η κούραση παίζει το ρόλο της. Ο Μούρτος της δει. Κακή προσπάθεια. Και στη διεκδίκηση εδώ στη Ψοβελής ή όχι. Βάλε τελικά για Titans είναι. Θα κερδίσει εδώ το φάουλ. Ο Καρατσόλης έχει το δικαίωμα για δύο βολές. Κατέβασμα της μπάλας ή βοηθάει έστω για λογαριασμό των Blazers. Ο Βελής τώρα ποιος παίζει με τον Ασημωμίτη. Κάνει νομίζω βήματα, ναι, τα ίδια ο ρεφ. Καθαρά τα βήματα. Το σκέφτεται. Ο Γκάς. Ο Γκάς εδώ θα αστοχίσει.
και θα βρεθεί την τεχνική πηγή καθώς εκτονώθηκε λίγο. Έχει και νεύρα καθώς η ομάδα του χάνει, λογικό είναι. Και ποιος θα εκτελέσει. Ο Παπαθωμάς θα πάει να εκτελέσει την ελεύθερη βολή της τεχνικής ποινής για ο Σιμωμίτης. Ο Παπαθωμάς είναι τελικά. Η πιο ωραία φάση του αγώνα ήταν αυτή, η υποσιακή laser πάσα από τον Βελή, εξαιρετικός παίχτης και πολύ καλό playmaker. Ο Μούρτος είναι, όπως είπαμε, σε πολύ μέτρια κατάσταση. Κάνει εδώ άλλο ένα εύκολο καλάθι και ο Παπαθωμάς, καλώς με το lasers, πήγε να περάσει. 31-44 είναι η μεγαλύτερη διαφορά. Lasers, ένα λεπτό. Έλα εδώ για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Πάτσε γραμμή εδώ ο Παπαθωμάς. Λάθος, καλή λάθος. Και τώρα οι Titans. Λίγο έλειψε να γίνει εδώ το λάθος. Ηλιαδάκης. Πάτησε τη γραμμή. Πολλά τα λάθη για τους Titans. Έχουν σημειώσει μόλις 7 πόντους στην τρίτη περίοδο. Πολύ μέτρια επιθετική συγκομιδή. Και ουσιαστικά αυτό είναι και συγκλειδώνει. Βελής θα πετύχει άλλο ένα καλάθι. Κάνει εξαιρετική εμφάνιση και σήμερα ο Βελής. 31-46. Πολύ ένα και μεγάλο είναι η διαφορά για τους Lasers. Λαράκης για 3, μέσα, τέλος καλάθι για τους Titans, 34-46. Και ο Μουσχάκης περνάει το κέντρο. Πέντε δευτερόλεπτα, ο Μουσχάκης θα κάνει βήματα, όχι, με συγχωρείτε, ο Παπαθωμάς θα κάνει βήματα. 4 δευτερόλεπτα έχουν μείνει για τους Titans, για να δούμε τι μπορούν να κάνουν. Ο Βαγγέλης, ο Πόγκας, ο Μιχάκης, ο Παντελής θα αστοχίσει. Αυτό είναι το σκορ μετά από 3 περίοδους, 34-46 τους Lasers. Θα είμαστε κοντά σε λίγο για το 4ο και τελευταίο δεκάλεπτο. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι μας για την 4η και τελευταία περίοδο ανάμεσα σε Lasers και Titans. Παπαθωμάς την επαναφορά και φυσικά στα ασφαλή χέρια του Βελή. Βελής που θα σουτάρει για 3. Πολύ κακή επιλογή νομίζω. Δεν υπάρχει λόγο τώρα για να βιάζονται. Οι Lasers. Και την μπάλα τώρα έχει ο Μιχάκης ο Παντελής. Ο Ηλιαδάκης θα στοχίσει εδώ. Νομίζω δεν έχουν έρθει το χέρι τους οι Titans από την γραμμή του τρυπόντου. Τελείς τώρα, ο Μουσχάκης για 3. Μέσα του κάνει μπάλα το χατήρι του Γιώργου του Μουσχάκη, 34-49. Μεγαλώνει εκ νέου η διαφορά. Εντάξει, ο Γιάννης έφτιαξε ένα όμορφο καλάθι με ατομική ενέργεια. Yeah.
Βορφής. Νομίζω έγιναν βήματα από τον Ασυνομίτη. Βήματα έγιναν. Μπορεί να ήταν και φάουλ. Στο τέλος όμως στην αρχή έγιναν καθαρά βήματα. Τελειώσει τη φάση γρήγορα ο Καρατσόλης. 30-49. Ένα γρήγορο 4-0 για τους Τάιταν. Βελής, πολύ έξυπνο καλάθι, προσποιήθηκε. 38-51. Πολύ καλός παίκτης και νομίζω ότι ήταν και μια ανάσα αυτό το καλάθι για την ομάδα του, καθώς σαν έχασαν ένα μικρό momentum οι Titans, οι οποίοι ξανά σκοράρουν με ευκολία. 40-51. Τόσο βελής βιάζεται. Καρατσόλης τώρα, ο Πόγκας. Λίγο έλειψε να πετύχει καλά στο κεφάλαιο ο Πόγκας. Όμως θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Εύκολο στην πρώτη βολή ο Πόγκας. 41-51. -42-51, μείον 9 για τους Titan. Επειδή δεν παρακάνουν το παιχνίδι και καλά κάνουν. Θέλεις τώρα, θέλεις την από τον Ασυνομίτη φαντάζομαι. Χρόνο θα έχουμε, φαντάζομαι εδώ, 14 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια. Συμμονίτης, άστοχος και ο Πόγκας θέλει να τρέξει. Κλέφτει την μπάλα μας ο Μοσχάκης, πολύ ωραία αμυντική αντίδραση. Σε ένα ίσως σίγουρο καλάθι για τους Titans. Αστοχήσει. Δεν καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Θα γίνει πάλι λάθος από τους Titans, όμως το ίδιο θα συμβεί και με τον Βελή, ο οποίος είναι και λίγο κουρασμένος. Κάνει εύκολο καλάθι ο Καρατσόλης για να μειώσει 44-51. Κάνουν ευκαιρίες τώρα οι Titans. Πολλά τα λάθη τώρα για τον Βελή, ο οποίος έχει κουραστεί. Time out τώρα για τους Lasers, νομίζω, καθώς έχουν κουραστεί πάρα πολύ οι εξυπαίχτες τους. Time out. Σε λίγο θα είμαστε πάλι κοντά σας. Στρέφαμε στο παιχνίδι μας με τον Πόγκα στην επίθεση για τους Titans. Ζώνη τώρα και για τους Blazers. Πόγκας, ο Μιχάκης για 3, αστοχή, Ασυνομίτης, κυριαρχεί, θα κερδίσει και το φάουλ. Σε φάλ νομίζω στον Ασυνομίτη, επειδή πρόταξε τον αγώνα του. Το φαντάζομαι ότι είναι ο ρέφερι. Φάλ τώρα από τον Βελή. Πάνω στον Μιχάκη τον Παντελή. Και δικαίωμα για δύο βολές με 6 λεπτά να απομένουν για τη λήξη του αγώνα.
πιέζεται. Εδώ στον Χατζάρα. Τερακόπουλος θα στοχίσει όμως, ο Σιμωμίτς θα πάρει το rebound. Θα κερδίσει το φάουλ. Σημαντικό rebound εδώ για τους Blazers, καθώς η επίθεση δεν ήταν καλή, είχαν πιεστεί αρκετά. Για τους Titans Λιαδάκης. Εκεί η προσπάθεια του Βελής τώρα με την μπάλα. Πολύ σημαντικό καλάθι εδώ για τους Blazers. Σαράντα 4-56. Πολύ σημαντικό καλάθι. Τρίποντο εδώ όμως για τους Titans, οι οποίοι θα μειώσουν πάλι στους 9 πόντους. Αστοχή, θα πάρει το επιθετικό rebound, θα κάνει όμως επιθετικό foul, το οποίο και παραδέχεται. Έχει 4 foul τώρα ο Σιμωμίτης, δεν πρέπει να κάνει άλλο, καθώς θα είναι μεγάλη απώλεια για την ομάδα του. Ο Πόγκας, ένα ξαφνικό τρίποντο, αστοχή! 50-56. Οι Titans που μειώνουνε. Και 8 δευτερόλεπτα για τους σε βάρος των Blazers. Μεγάλη επιτροφή για τους Titans, οι οποίοι με 4-20 να απομένουν έχουν ελπίδες για να πάρουν το παιχνίδι. Time out, ξανά κοντά σας σε λίγο. Ξανά μαζί σας σε ένα παιχνίδι με μεγάλο ενδιαφέρον τελικά. Γύρισαν από το μείον 13 οι Titans. Φτάνουν αυτή τη στιγμή με 6 πόντους, με δυνατότητα να μειώσουν ακόμα περισσότερο. Ο Μιχάκης για 3 μέσα. Από τον Μιχάκη τον Αποστόλη. 53-56. Είναι το σωρό για τους Titans και έχουμε ντέρμπι. Ατζάρας, αστοχή, Σιμωμίτς όμως θα πάρει το επιθετικό rebound. 3-40 για το τέλος, άλλαξε το μάτς. Αστοχή. Ξανά λέιζερ στην μπάλα. Έλυσε μόνος του για 2. Αστοχός. Πάνε πάλι το αρχικό rebound οι Titans. Και ο Ασημωμίτης θα πάρει το επιθετικό rebound και θα κερδίσει το foul. Πολύ σημαντικά επιθετικά rebound για τον Μάντο Λέιζερ, ώστε να σκοράρουν και να πάρουν μια ανάσα. Ο
στο χρυσοφιλέτερη 53-58. Ανάσα για τους τυπικά φιλοξενούμενους. Για τρεις πάλι ο Μιχάκης. Μιχάκη τον Αποστόλη, 56-58. Λάθος εδώ από τον Μιχάκη, Πόγκας. Μιχάκης, ξανά ο Κινάφος, τώρα airball. 3 λεπτά για τη λήξη και το μάτς έχει ανάψει για τα καλά. Παχωμάς, Δελής. Ηρεμήκα από την ομάδα του, την επίδυση της ομάδας του Δελής. Θα παίξει Άιζον με τον Μιλιαδάκη. Τέσσερα δεύτερα για τους Blazers για να κάνουν επίθεση. Αντάρας δεν θα χάσει την μπάλα τελικά, ο Δελής. Ο Σκάκης, κάνει το τρίποδο, κάνει το δίποδο τελικά. Αστοχή, από το μάτς το rebound. Αστοχή και αυτός. Μεγάλες μάχες. Φάουλ και βολές. Υπάρχει δικαίωμα για δύο βολές ο Πίστης. Πόγκας πετύχει το καλάθι. Να η ανατροπή, 60-58 για τους Titans. Φοβερή επιστροφή. Ο Βελής τώρα έχει την μπάλα. Κάνει το που κλέψουμε ο Μιχάκης. Πετύχει το lay-up. Μιχάκης ο Παντελής σε μια καταπληκτική εμφάνιση και time out για τους Lasers, 62-58, time out, επιστρέφουμε σε λίγο. Ξανά στο παιχνίδι μας, ο Βελής έχει την μπάλα. Πάει για τρίποντο, ο Βελής. Αστοχή, airball. Εμφανίστηκε, είναι η κούραση. Μιχάκης τρέχει με την μπάλα. Θα έξω Παντελής για να μην κάνω λάθος. Λιαδάκης. Ο Γιάκης τώρα ο Απόστολος αστοχή. Πάρει εδώ το φάουλ. Το φάουλ και θα εκτελέσει δύο βολές. Ότι αν ευστροχείς και σβείο, δύσκολα θα αλλάξει το σκορ, ενώ δύσκολα θα κερδίσουν οι Lasers, αλλά για να δούμε, ποτέ δεν ξέρεις το μπάσκετ. Okay.
53-58. 64-58. Βγάλουν τώρα την μπορούν να κάνουν λέιζερ. Θα κλέψει ο Μιχάκης ο Αποστόλης την μπάλα. 66-58. Αντωνακόπουλος. Έκαναν τα έτσι και το τελευταίο ομαδικό φάουλ που είχαν χωρίς να στείλουν τους αντιπάλους τους στις βολές. Πίστη, ο οποίος δεν θα κάνει κανονική επίθεση, νομίζω ότι ήταν θα σουτάρουνε, άστοχος ο Μιχάκης ο Απόστολος και αυτό θα είναι το τελικό σκορ, 66-58. Οι Titans θα κάνουν μια μεγάλη ανατροπή, θα σταματήσουν το αίτητο των Blazers και θα μπουν πολύ δυνατά στην πρόκληση στον επόμενο γύρο του κυπέλου. Αυτά από εμάς, να είστε καλά και θα ξαναπούμε για μπάσκετ.